Περισσότερες ώρες αεροπυρόσβεσης πραγματοποίησαν τον τελευταίο 20ήμερο τα πυροσβεστικά αεροσκάφη σε σχέση με την περσινή περίοδο. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην οποία υπογραμμίζεται ότι αυτές τις μέρες το σύνολο των πυροσβεστικών μέσων της πολεμικής αεροπορίας, το επτάμενο προσωπικό και το προσωπικό εδάφους που τα υποστηρίζουν, βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα και επιχειρησιακή δράση. Αναφέρεται επίσης ότι στο χώρο της πυρκαγιάς της Κεσαριανής τα αεροσκάφη έφτασαν από την Ακράτα και τη Ρόδο αμέσως μόλις ειδοποιήθηκαν από το συντονιστικό διευθυντικό όργανο. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας συγχαίρει τους χειριστές και το προσωπικό εδάφος των αεροσκαφών για το πνεύμα αυτοθυσίας με το οποίο προσφέρουν το έργο τους πολλές ώρες το 24ωρο. Πόσο 30 εκατομμυρίων δραχμών για την αναδάσωση περιοχών που επλήγησαν τις πρόσφατες πυρκαγιές αποφάσισε να διαθέσει η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας. Για το δάσος της Κεσαριανής θα διατεθούν 10 εκατομμύρια δραχμές και για την Κεφαλονιά 8 εκατομμύρια. Αναπροσαρμόζονται από την 1η Αυγούστου τα κόμιστρα των ταξί της επαρχίας. Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών αναφέρεται ότι αυξάνεται από 26 σε 29 δραχμές η τιμή ανά χιλιόμετρο, καθώς και από 130 σε 150 δραχμές η ελάχιστη τιμή ανά διαδρομή. Επίσης αυξάνεται η ωριαία αναμονή από 240 σε 300 δραχμές. Για το ταξί της Αθήνας δεν ελήφθη απόφαση προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο η αύξηση 14,2% που δόθηκε το Φεβρουάριο περιλαμβάνει και την αναγκαία αναπροσαρμογή από την αύξηση του κόστους λειτουργίας μετά τον Απρίλιο του 87. Η απεργία των ηθοποιών στα κρατικά θέατρα θα συνεχιστεί και αύριο. Και μια ματιά τώρα στις τελευταίες εξωτερικές ειδήσεις. Ο ελληνικής καταγωγής κυβερνήτης της Μασαχουσέτης Μάικλ Δουκάκης παίρνει σε περίπου 4 ώρες από τώρα το χρήσμα του υποψήφιου του Δημοκρατικού Κόμματος για την Προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του Νοεμβρίου. Μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα στην Ατλάντα, όπου γίνεται το συνέδριο των Δημοκρατικών, οι αντιπρόσωποι του κόμματος αποδοκίμασαν τη στάση του Ρεπουμπλικάνου Αντιπροέδρου George Bush στα κρίσιμα θέματα της τελευταίας τετραετίας. Ο κύριος Bush θα είναι ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις προεδρικές εκλογές και βέβαια και αντίπαλος του κυρίου Δουκάκη. Έχοντας στο ενώ βλέπουμε τον γερουσιαστή Kennedy που ήταν από τους βασικούς επικριτές του κυρίου Bush. Έχοντας στο πλευρό του τη γυναίκα του Κίτη, ο κύριος Δουκάκης, γιος Ελλήνων μεταναστών, δήλωσε πως είναι έτοιμος για τη μεγάλη αναμέτρηση. Νωρίτερα σήμερα ο Jesse Jackson, αντίπαλος του κυρίου Δουκάκη, ως το τέλος του στον αγώνα για το χρήσμα του Δημοκρατικού Κόμματος, έκανε έκκληση για ενότητα λέγοντας πως αυτό είναι το κλειδί για την νίκη στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Ο κύριος Jackson εγκομίασε τον κύριο Δουκάκη γιατί απέφυγε τη δημαγωγία στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Οι παππούδες, είπε, του Μάικλ Δουκάκη ήρθαν στην Αμερική με καράβια μεταναστών. Οι δικοί μου ήρθαν με καράβια σκλάβων. Αλλά όποια και αν ήταν τα αρχικά καράβια, ο Μάικλ και εγώ βρισκόμαστε στο ίδιο σκάφος, τόνισε ο Jesse Jackson και αποθεώθηκε από τους συνέδρους. Συμπληρώθηκε σήμερα ένας χρόνος από τότε που πέρασε το ψήφισμα 598 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο καλεί το Ιράν και το Ιράκ να σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν, Αγιατολάχ Χομεϊνί, σε δραματικό λόγο του από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, παραδέχτηκε πως υποχρεώθηκε να αποδεχτεί το ψήφισμα 598 για το συμφέρον της Ισλαμικής Επανάστασης. Είπε και της Ισλαμικής Δημοκρατίας, την οποία ίδρυσε ο ίδιος το 1980. Είπε επίσης ότι για αυτόν ήταν πιο δύσκολο να αποδεχτεί το ψήφισμα, ακόμα και, από το αν αποφάσιζε να πιει δηλητήριο. Και πρόσθεσε ότι η αποδοχή του ψηφίσματος δεν σημαίνει ότι λύθηκε το θέμα του πολέμου, γιατί κανένας δεν μπορεί να προδικάσει τις εξελίξεις των γεγονότων. Ο Χομεϊνί προειδοποίησε τις ΗΠΑ και χώρες της Ευρώπης να απομακρύνουν τις δυνάμεις τους από τον κόλπο πριν είναι αργά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία ανακοίνωσαν πως είναι ακόμα νωρίς για να απομακρύνουν από εκεί τα πλοία τους, αλλά η Ιταλία αναμένεται ότι θα ελαττώσει την παρουσία των δικών της. Οι Αμερικανοί εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που σημειώνεται στις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στον οχταετή πόλεμο μεταξύ του Ιράν και του Ιράκ. Στη Βαγδάτη, η Ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε πως πολεμικά αεροπλάνα της χώρας βομβάρδισαν στρατιωτικούς στόχους του Ιράν. Εδώ βλέπουμε τον Ιρακινό πρόεδρο Σαντάμ Χουσέιν να παρασμοφορεί κάποιους αξιωματικούς. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις της απέκρουσαν δύο Ιρακινές επιθέσεις στο βόρειο και στον κεντρικό τομέα του μετόπου των μαχών. Επίσης, το Ιράκ ανακοίνωσε πρόταση από 5 σημεία για να τονατιστεί αμέσως ο πόλεμος, που μεταξύ άλλων προβλέπει απευθείας επαφές Ιρανών και Ιρακινών, πρώτα στα Ηνωμένα Έθνη και μετά στην Τεχεράνη και στη Βαγδάτη, δηλαδή τις πρωτεύουσες των δύο πολέμων. Αλλά πριν από λίγο, το Ιράν απέρριψε αυτές τις προτάσεις. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, τον βλέπουμε εδώ, Ξαβιέ Περές Ντε Κουεγιάρ, ανακοίνωσε ότι οι αντιπροσωπείες του Διεθνούς Οργανισμού θα σταλούν στο Ιράν και το Ιράκ για να κανονίσουν τις λεπτομέρειες της κατάπαυσης του πυρός και θα επιστρέψουν στη Νέα Υόρκη, έδρα του ΟΗΕ, σε περίπου μια εβδομάδα, οπότε και όπως αναμένεται θα αρχίσει να εφαρμόζεται η εκεχηρία.
Ιράν και Ιράκ πιστεύετε πως θα δεχτούν πιέσεις τώρα να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες. Στο Ισραήλ, όπου οι τελευταίες εξελίξεις στον κόλπο έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία, σκοτώθηκαν τρεις Παλαιστίνοι σε δυτική όχθη από σφαίρες στρατιωτών. Στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, που προσάρτησε το Ισραήλ μετά τον πόλεμο του 1967, οι Ισραηλινοί στρατιώτες ξυλοκόψαν άγρια Παλαιστίνιους που διαμαρτύρονταν για τη συνεχιζόμενη κατοχή των εδαφών τους από τον Ισραηλινό στρατό. Μετά τον πόλεμο στον κόλπο, άλλος ένας πόλεμος φαίνεται πως φτάνει στο τέλος του. Η Νότια Αφρική, η Αγγόλα και η Κούβα ανακοίνωσαν πως αποδέχτηκαν κείμενο συμφωνίας για την αποχώρηση των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων από την Αγγόλα και την ανεξαρτησία της Νοτιοδυτικής Αφρικής που είναι γνωστή ως Ναμίμπια. Και σε αυτή την περίπτωση, ξένοι διπλωμάτες προβλέπουν ότι θα περάσει αρκετός καιρός μέχρι ότου επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Αλλά και εδώ το πρώτο βήμα έγινε. Οι Σοβιετικές αρχές επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να καταστήλουν την αναταραχή στην Αρμενία και αποφάσισαν να απελάσουν από τη χώρα τον Αρμένιο διαφωνούντα Παρουίρ Αϊρικιάν, του οποίου αφαίρεσαν μάλιστα τη Σοβιετική υπηκότητα. Παρά την έκκληση του Σοβιετικού ηγέτη Μιχαήλ Κορμπατσόφ να σταματήσουν οι διαδηλώσεις στην Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν, γιατί υπονομεύονται οι μεταρρυθμίσεις του, Αρμένοι άφησαν να εννοηθεί ότι δεν θα σταματήσουν τον αγώνα τους να ενσωματωθεί στην Αρμενία η αμφισβητούμενη περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ. 9 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 9 αγνοείται η τύχη μετά από μεγάλες τροχοτώσεις που πλήττουν τη Βόρεια Ισπανία και ιδιαίτερα το Σαν Σεμπαστιάν στη χώρα των Βάσκων. Τα περισσότερα άτομα έχασαν τη ζωή τους σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Ο Αμερικανός αστέρας της μουσικής ροκ, Bruce Springsteen, ενθουσίασε 160.000 νεαρούς θαυμαστές του σε συναυλία στο Ανατολικό Βερολίνο. Εφημερίδες της Ανατολικής Γερμανίας τον αποκάλεσαν φίλο της εργατικής τάξης. Ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση φίλων της μουσικής ροκ σε σοσιαλιστική χώρα. «Δεν ήρθα εδώ για να υποστηρίξω ή να αντιταχθώ σε οποιαδήποτε κυβέρνηση», είπε ο Springsteen σε αυτό το φοβερό πλήθος. «Ήρθα εδώ για να παίξω rock and roll». Και τον βλέπουμε. Δύο λόγια για τον καιρό της Πέμπτης που θα έχει και πάλι σαν κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς βοριάδες, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, όπου στις νότιες περιοχές θα έχουμε και 7 μποφόρ. Κατά τα άλλα, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φτάσει και πάλι τους 34 βαθμούς, που σημαίνει ζέστη, μάλλον υποφερτή. Τώρα, πιο αναλυτικά για την Πέμπτη, περιμένουμε σχεδόν ήθερο καιρό παντού και μόνο τις θερμές ώρες της ημέρας θα συννεφιάσει πρόσχερα στη βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα και υπάρχει μάλιστα και μια πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές καταιγίδες στα βορειοανατολικά κυρίως, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα είναι βοριάδες μέχρι 4 βοφόρ στο Ιόνιο, 5 με 6 στα ανατολικά πελάγη και τοπικά στο νότιο Αιγαίο την ημέρα μέχρι και 7. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια παιδινά από 18 μέχρι 32 βαθμούς και στις υπόλοιπες παιδινές περιοχές της χώρας από 22 μέχρι 34. Στην Καλαμάτα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη από 19 μέχρι 32 βαθμούς. Στην Αττική επίσης ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, οι άνεμοι όμως εδώ θα είναι βοριάδες μέχρι και 5 βοφόρ στο Σαλονικό και 6 στον Εβοϊκό. Και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος και μόνο το απόγευμα θα συννεφιάσει πρόσκαιρα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στην πόλη από 20 μέχρι 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.